Σας χαιρετίζουμε εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνων Σχολικών Καθαριστριών Ομού Ιωαννίνων. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, γιατί δουλεύουμε και τσακιζόμαστε στους χώρους δουλειάς με αφηγηνότητα και με βαρέα, τα οποία αυτή τη στιγμή θέλουν να τα απετάξουν ακριβώς γιατί δεν τους βγαίνουν τα νούμερα μέσα στα μνημονιακά τους σχέδια που έχουν δεσμευτεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχολικές καθαρίστριες όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμασταν με τις πιο τρισάθλιες συνθήκες εργασίας, με συμβάσεις έργου που μας έβαζαν να εργαζόμαστε μέσα στα σχολιά μας, μετά το πέρας των μαθημάτων. Εκεί που διαμορφώνεται η συνείδηση των παιδιών μας, που διαμορφώνονται και μεγαλώνουν, εμείς δουλεύαμε και συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με πολύ χειρότερους όρους, ακριβώς γιατί ήταν πρώτον οι συνθήκες εργασιακές οι χειρότερες, δηλαδή ασθενούσαμε και απαγορευόταν να φύγουμε από τη δουλειά μας. Έπρεπε να πάμε δικό μας άνθρωπο για να δουλέψει χωρίς όρους, χωρίς μέσα προστασίας, με απορριπαντικά τρισάθλια, να μην έχουν ούτε καν τα σχολεία γκάντ για να φοράμε στα χέρια μας. Και μέσα στην πανδημία μπήκαμε μπροστά για να παλέψουμε για όλα αυτά που αυτή τη στιγμή έρχονται να μας τα κόψουν με την περικοπή του αμφιγεινού επιδόματος. Τι ζητήσαμε πολύ απλά? Να μονιμοποιηθούμε, να αυξηθούν κατακόρυφα οι προσλήψεις μέσα στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή, από τις 9.500, φτάσαμε στις 13.000 καθαρίστριες, οι οποίες είναι 3 ώρες, 2 ώρες, 5 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα μεγαλύτερα σχολεία της Σίτσας, αυτή τη στιγμή έχουν καθαρίστριες με 3 ώρες και τις βάζουν να δουλεύουν μέχρι και 10 ώρες για να μπορέσει ο Δήμος της Σίτσας να λύσει το πρόβλημα του ενεργειακού ζητήματος που προέκυψε στα σχολεία του και τις έβαζε μέσα στη μαύρη εργασία να δουλεύουν. Δουλεύουμε χωρίς κανένα μέσο ατομικής προστασίας. Γύρισα και μας είπανε, και τι έγινε άμα κλειστράτε στις τουαλέτες, γιατί δεν έχετε τα ανάλογα, τον ανάλογο εξοπλισμό, τα ανάλογα παπούτσια. Τι έγινε άμα κλειστράτε, γιατί τα μάρμαρα δεν στεγνώνουν από την υγρασία που υπάρχει στα Γιάννενα. Και τι έγινε αν θα πέσετε, αφού γινόμαστε μια χειροκήρυτη σκούπα, αφού μεταφέρουμε όλο το φορτίο από τη μία άκρη του σχολείου στην άλλη. Δεν υπάρχει ούτε ένα τροχύλατο καροτσάκι να μην μπορούμε να μεταφέρουμε τα πράγματά μας. Οι περισσότεροι συναδέλφισσες παθαίνουν εγκάβματα στα χέρια τους, γιατί δεν έχουμε δάντια που να στηρίζουν ολόπλευρα την υγεία μας. Αναγκαζόμαστε από τους πεσοκομμένους μας μισθούς να πληρώνουμε ακόμα και τα γάντια που ζούμε στον 21ο αιώνα και έπρεπε στα σχολιά μας να είμαστε πρότυπο για τα παιδιά μας με τον τρόπο που στηρίζουμε την υγεία τους. Συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιοι εργατοπατέρες, πανελλαδικά, κάποιοι συνδικαλιστές εργατοπατέρες που στείλαν ένα υπόμνημα στα Υπουργεία και λένε ότι τώρα που γίναμε 13.000 καθαρίστριες πρέπει να μοριοδοτηθούμε στη λογική να μείνουν μόνο οι παλιές και οι καινούργιες να φύγουν. Γιατί λέει η Δήμη, τις παίρνουν λέει 3 ώρες και 4 ώρες και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις καθαρίστριες τις παλιές που είναι πλήρους αποσχόλησης. Ντροπή τους, αντί να γυρίσουν και να πούνε μονιμοποίηση όλου του προσωπικού και των 13 και των 15.000 καθαριστριών, μιλάνε για μειώσεις. Αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια στήριζαν τις τρισάθλιες συνθήκες εργασίας μας. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε όλοι μαζί το κοινό μας αγώνα.